centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κασαπίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσιούλη, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές. Και σήμερα για την Ακαστοριά και μια ιδιαίτερη μέρα. Νωρίτερα μιλούσαμε και με τον κύριο Σαββόπουλο, συγκινημένος και ο ίδιος για το γεγονός ότι και η ιδιαίτερη περιοχή του Εξάλλου έχει κατά κάποιον τρόπο απελευθερωθεί σήμερα. Ελευθερωθεί μάλλον. Ήταν μια δύσκολη περίοδο που περάσαμε στην περιφέρεια και ειδικότερα στην περιφέρεια και ενότητα της Ακαστοριάς. Ακόμα πιο ειδικά στη Δημοτική Ενότητα της Μεσοποταμίας. Αυτά τα περιοριστικά μέτρα, τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης, τα οποία ήταν δύσκολα, ήταν αναγκαία, αλλά έφεραν και το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούσαμε, να σταματήσει η εξάπλωση και η διασπορά αυτού του φωνικού ιού. Και ευτυχώς το αποτέλεσμα είναι αυτό που δικαιώνει την επιλογή αυτή και πάνω απ' όλα προστατεύεται πλέον η δημόσια υγεία με τον καλύτερο τρόπο, καθώς δεν είχαμε το τελευταίο διάστημα, όπως ξέρετε, τα νέα κρούσματα. Βέβαια. Άρα αυτή η εξέλιξη ήταν και αναμενόμενη, σύμφωνα και με το σεβασμό των μέτρων, τον απόλυτο σεβασμό, και οφείλω και αυτό να το επισημάνω και να ευχαριστήσω και δημοσίως και όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ιδιαίτερα και της Μεσοποταμίας, που τήρησαν με ευλάβεια αυτά τα μέτρα και κάναν αυτή τη θυσία. Έκαναν πολλές θυσίες, αναμφίβολα, κύριε Κασαπίδη, και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και σε ανθρώπινες ζωές είχαμε απώλειες από την συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και από την άλλη είχαμε και οικονομική ζημιά πολλών ανθρώπων που δεν μπορούσαν ούτε να βγάλουν ένα μεροκάμαντο και να δουλέψουν, αλλά και επιχειρήσεις στην περιοχή, οι οποίες ουσιαστικά δεν μπόρεσαν επίσης να δουλέψουν. Σκέφτεστε να εισηγηθείτε κάποια ειδικότερα μέτρα για αυτούς τους ανθρώπους που υπέστησαν πραγματικά πολύ μεγαλύτερη καταστροφή οικονομική αυτές τις μέρες για τη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι στη ζυγαριά των, των ανθρώπινων ζώων σε σχέση με την οποιαδήποτε οικονομική απώλεια δεν υφίσταται καν δίλημα, τουλάχιστον από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής. Αλλά από όλους μας, νομίζω. Και από, έτσι, από όλους μας και από την κυβέρνηση. Άλλωστε και ο Πρωθυπουργός πρώτος έδωσε το στίγμα ότι δεν υπολογίζει καν το οικονομικό κόστος σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας και των ανθρώπινων ζώων. Οπότε ήταν αναμενόμενο να υπάρχει και ένα οικονομικό κόστος, το οποίο βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες, έχει αναπτύξει ένα σχέδιο. Αυτό τώρα που λέτε έχει μια ιδιαίτερη προσέγγιση, γιατί η περιοχή αυτή και μια ακόμα στην περιοχή της Κοζάνης έχει μπει σε καθεστώς καραντίνας, ακόμα πιο αυστηρά μέτρα. Αυτό θα το εξετάσουμε ως προς την, τη ζημία που έχει υποστεί η περιοχή εξαιτίας αυτών των περιοριστικών μέτρων. Μάλιστα. Και ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και από την περιφέρεια, αλλά και σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, θα το διερευνήσουμε εντελεχώς. Θα πρέπει σε συνεργασία με το επιμελητήριο προφανώς να γίνει μια καταγραφή τυχόν ιδιαίτερων απολειών που υπάρχουν, οικονομικών ζημιών, και αυτά να τα τεκμηριώσουμε με αντίστοιχο αίτημα προς τα κεντρικά όργανα. Ναι, για να μπορέσει και η Μεσοποταμία και όλη αυτή η ενεργή περιοχή που σφίζει από νιάτα και τα λοιπά και ζωή, πρέπει να ξαναβρει τους ρυθμούς της σε σχέση και την ισορροπία της σχέση και με τον υπόλοιπο νομό. Μιλάμε πολλές φορές με ανθρώπους από την περιοχή και φοβούνται μη τους μείνει το στίγμα της καραντίνας. Σε ίσα, εγώ θα έλεγα ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων καταδεικνύει και την αποφασιστικότητα, αν θέλετε, για των κατοίκων που έκαναν αυτή την θυσία και συμμετείχαν, το τονίζω για ακόμη μια φορά, να συμβάλλουν καθοριστικά και οι ίδιοι με την προστασία της δημόσιας υγείας στη γειτονιά τους. Οπότε μπορούμε να πούμε πλέον οι πιο απαλλαγμένες, να το πω αν μου επιτραπεί η έκφραση, περιοχές από πιθανά κρούσματα, τα οποία δεν έχουν πλέον εμφανιστεί, γιατί ακριβώς ήταν στο μικροσκόπιο αυτές οι περιοχές με την εφαρμογή αυτού των μέτρων. Οπότε εφόσον συνεχίσουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν σημαίνει ότι εφόσον δεν έχουμε νέα κρούσματα
εδώ και ημέρες θα πρέπει να χαλαρώσουμε. Όχι, εφόσον και οι ειδικοί επιστήμονες, τους οποίους ακούμε από την πρώτη στιγμή ως Περιφερειακή Αρχή, μας δίνουν αυτές τις οδηγίες και εμείς τις τηρούμε. Πρέπει να προσέχουμε και τώρα. Κερδίζουμε βαθμούς ελευθερίας, αλλά τα βασικά μέτρα, οι βασικές αρχές πρέπει να τηρούνται. Οι μάσκες, οι αποστάσεις, οι επαφές, οι συχνοτισμοί, συγκεντρώσεις απαγορεύονται, αποτρέπονται. Πλέον αυτό το έχουμε κτήμα μας. Μάλιστα. Μέχρι να βρεθεί το αντίδοτο, το φάρμακο, το εμβόλιο που να μας προστατεύει 100% για όσο χρόνο χρειαστεί. Μάλιστα. Αυτό λένε και οι ειδικοί. Στην Καστοριά, στο νομό Καστοριάς όμως είμαστε έτσι κι αλλιώς σε ένα ειδικότερο καθεστώς, από το οποίο μπήκε σήμερα και η Μεσοποταμία. Περιμένουμε την 27η Απριλίου εμείς πια στην Καστοριά, κύριε Κασαπίδη. Έχει δει κάποια πληροφορία τι θα συμβεί μετά τις 27 στην Καστοριά? Θα πάμε στα παλαιλαδικά μέτρα? Θα συνεχιστεί αυτό το 8, 8 και 8 και τα περιοριστικά μέτρα μέχρι τις 4 Μαΐου? Τι θα γίνει? Από την επικοινωνία που έχουμε και με το Υπουργείο της Πολιτικής Προστασίας αλλά και με τον ΕΟΔΗ και για τα υγειονομικά αλλά και για τα μέτρα πολιτικής προστασίας, φαίνεται ότι θα αρθούν και αυτοί οι περιορισμοί. Αυτό είναι είδηση. Θα αρθούν οι περιορισμοί. Θα πάμε στα πανελλαδικά μέτρα η Καστοριά. Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ από την κουβέντα που κάνουμε. Ωραία. Βέβαια, αυτό λέει θα το δούμε εκείνη τη στιγμή, αλλά δείχνουν τα πράγματα ότι πάνε καλά. Και τι σημαίνει πάνε καλά? Πάνε καλά ότι πλέον δεν είμαστε στον πορτοκαλί συναγερμό που βρεθήκαμε εκείνη την περίοδο και χρειάστηκε να πάρθουν αυτά τα μέτρα. Άρα έχουμε υποπέσει σε ένα στάδιο πιο χαμηλά από αυτό το επίπεδο που ήμασταν και επομένως δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτός ο περιορισμός ελευθερίας. Άρα πάμε στα πανελλαδικά μέτρα. Πανελλαδικά μέτρα, υπενθυμίζω, δεν θα υπάρχει το 8 με 8, δεν θα υπάρχει το Β για άσκηση και άθληση, αυτά που έχουν καταργηθεί κτλ. Μπαίνουμε σε κάποιους άλλους ρυθμούς, έτσι? Αυτό είναι η αίσθηση σας. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή την παραμονή της 27ης, πάλι μιλάμε σχεδόν καθημερινά κάτω με το Γενικό Γραμματέα. Αυτό σας δίνω να καταλάβετε, ότι πάμε και εμείς στα πραγματικά μέτρα. Ότι τα μέτρα πιάσαν τόπο, μου είπανε. Επομένως δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστούν όπως γίνεται για την Μεσοποταμία. Αλλά εκτιμώ αυτή την αίσθηση έχω ότι θα γίνει και για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Τώρα, ξαναγυρνάμε λίγο στις χθεσινές ανακοινώσεις, κύριε Κασαπίδη. Ο κύριος Χαρδαλιάς χθες έκανε αυτή την αναφορά για την Μεσοποταμία. Είναι 30 δευτερόλεπτα, αν έχετε λίγο χρόνο να την ακούσουμε και τη σχολιάζουμε. Ναι. Αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τα σύγχρονα δεδομένα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμπεριφέρθηκαν με υποδειγματικό τρόπο. Γι' αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τόσο τη Δημοτική Αρχή, όσο και τους κατοίκους για την υπομονή και τη συνεργασία τους όλες αυτές τις εβδομάδες. Και να τους ευχηθούμε ποτέ ξανά να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις. Αργά ή γρήγορα θα βρεθώ κοντά τους, να τους φίξω το χέρι και να μοιραστώ μαζί τους τα χαμόγελα περήφανων Ελλήνων που έκλειψαν οι μάσκες όλες αυτές τις μέρες. Αυτή λοιπόν ήταν η δήλωση. Ευχαριστεί Δήμο και κατοίκους. Αισθάνεστε, κύριε Κασαπίδη, ότι σας ξέχασε, κύριος Χαρδαλιάς? Αισθάνομαι σαν περιφέρεια ή αντιπεριφέρεια επίσης. Αισθάνομαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα ότι τα μέτρα πιάσαν τόπο, πρώτον. Δεύτερον, αισθάνομαι ότι μέσα σε αυτή την δοκιμασία ήρθαμε σε μια κατάσταση ιδιαίτερης επικοινωνίας με τους κατοίκους και με τη Δημοτική Αρχή. Ναι. Γνωρίζουν και οι κάτοικοι, γνωρίζει και οι τοπικές αρχές εκεί και οι υπηρεσίες, αλλά και η Δημοτική Αρχή, ότι σε αυτό τον αγώνα, στο πρώτο μέτωπο ήταν και ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης. Με τον κύριο Χαρδαλιά μιλούσαμε τακτικότατα. Δεν νιώθω ότι υπάρχει κάποια παράληψη. Άλλωστε αυτό που κάναμε και κάνουμε, το κάνουμε μέσα από την ψυχή μας. Δεν το κάνουμε περιμένοντας κάποια ηθική επιβράβευση. Όχι ηθική επιβράβευση. Ηθική επιβράβευση είναι το αποτέλεσμα. Ένα ευχαριστώ στην περιφέρεια και για την αντιπεριφέρεια. Πώς θα το... Αυτό ο κόσμος θα... το βλέπει να υπάρξει. Το κατανοεί, γιατί είμαστε και θα είμαστε ειδικά στην Καστοριά, έτσι από κοντά, από την πρώτη στιγμή της νέας περιφερειακής αρχής αυτό το σηματοδοτήσαμε και με τις προτάσεις μας και με τον σχεδιασμό που έχουμε, αλλά και στη δύσκολη αυτή τη στιγμή πάλι ήμασταν και είμαστε και θα είμαστε πάλι κοντά. Οπότε προσωπικά δεν νιώθω ότι υπάρχει κάποια παράληψη. Αντιθέτως και με τον κύριο Χαρδαλιά ήρθαμε
πιο κοντά, ήρθε και άνθρωπος και πάνω στην στη Δαμασκηνιά. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που σχέθηκε στους κατοικούς και την Καστοριά. Δεν ήρθε. Γι' αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι της δήλωσης που μας έκανε έτσι εντύπωση. Υποσχέθηκε ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει να σφίξει τα χέρια των ανθρώπων, των περήφανων αυτών ανθρώπων, να δει τα χαμόγελά τους πίσω από τις μάσκες που ήταν κρυμμένα. Αυτό το εκλαμβάνεται ως και, θα λέγαμε, μια εξήγηση ή μια απολογία του κ. Χαρδαλιά στους κατοίκους που δεν ήρθε όλο αυτό το διάστημα, ενώ έχει πάει παντού σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε, μπορώ να κατανοήσω το βεβαρημένο πρόγραμμα ενός υπουργού σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, σε αυτή την ευαλική θέση, και να κρίνω και να αξιολογήσω την όλη προσπάθεια που γίνεται από τις αποφάσεις, από τις ενέργειες, από τα μέτρα που λαμβάνονται και το αποτέλεσμα που προκύπτει. Σαφώς και η παρουσία παίζει το ρόλο της και μέχα για ουσιαστικούς και για ψυχολογικούς λόγους, όμως θεωρώ ότι ο κύριος Χαρδαλιάς ήταν κοντά στην περιφέρειά μας. Είχαμε, σας λέω, τακτικότατη επικοινωνία σχεδόν μέρα παραμέρα με τον ίδιο, κάθε μέρα με τον κύριο Παπαγεωργίου, και όποιες οδηγίες και μέτρα δόθηκαν από την αρχή μέσω και της περιφέρειας αλλά και των Δήμων, γινόταν υλοποίηση. Πιστεύετε όμως ότι επειδή υποσχέθηκε ότι θα έρθει τώρα, που το πρόβλημα τελειώνει, θα έχει κάποια αξία αυτή η επίσκεψη, πιστεύετε, ή όχι? Η παρουσία ενός αξιωματούχου της κυβερνήσεως στην περιφέρειά μας, στον τόπο μας, σίγουρα έχει την αξία της. Σαφώς και θα θέλαμε όλοι να είναι πάνω στην μάχη, όμως θεωρώ ότι αυτό που ήταν να δώσει ο κ. Χαρδαλιάς και με τις επικοινωνίες που είχαμε και με τα μέτρα και με όλες αυτές τις ενέργειες που γίνανε, καλύφθηκε αυτή η ουσία των ενεργειών που έπρεπε να γίνει. Αυτό για τη φυσική του παρουσία, εγώ επειδή μιλούσα καθημερινά, ναι, σας είπα. Όχι, το παράπονο είναι απλό της Καστοριάς, γιατί μιλήσατε και για βεβαρημένο πρόγραμμα, αλλά ακριβώς γι' αυτό είναι ο κύριος Χαρδαλιάς σε αυτή τη θέση, για τις περιοχές που έχουν πρόβλημα. Και είδαμε ότι πολύ σωστά πήγε παντού. Αυτό είναι το παράπονο, ένα παράπονο η Καστοριά και δεν ήρθε εδώ. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ ήμουν σχεδόν μέρα παραμέρα πάνω. Ο κύριος Σαββόπουλος καθημερινά στο μέτωπο. Η περιφερειακή σύμβουλη, κύριε Κοζατσάνη, στη φωτιά. Ο κύριος Μάνος και αυτός. Η κυρία Κυριακίδου. Δηλαδή, τουλάχιστον από την περιφέρεια ή από το Δήμο ή από τις τοπικές αρχές, έχουμε κι εμείς ένα ανθρώπινο δυναμικό που πιστεύω ότι δεν αφήσαμε κανένα κενό από την άποψη της παρουσίας των θεσμικών φορέων, ιδιαίτερα στην Καστοριά. Οπότε εγώ νιώθω ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτό σαν αναφορά. Αντιθέτως, αν έχουμε κάτι να ζητήσουμε επιπλέον, το ότι ζητήθηκε θεωρώ ότι ικανοποιήθηκε τουλάχιστον στα βασικά. Και η Περιφερειακή Αρχή, ειδικά στο θέμα του υγειονομικού αντικειμένου, με τις αποφάσεις που πήραμε και με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, να πω και αυτό, μου δίνετε την ευκαιρία, δόθηκε δυνατότητα στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένου σαφώς έτσι και των κέντρων υγείας και της Καστοριάς, να αναβαθμίσουν τον ιατροτεχνολογικό του εξοπλισμό με μια πρόσκληση της τάξης των 10 εκατομμύριων ευρώ. Ναι, άλλα ναι. 10 εκατομμύρια ευρώ βγάλαμε για να αναβαθμίσουμε τα νοσοκομεία στο κομμάτι της αντιμετώπισης του κορονοϊού. Δώσαμε 700.000 για μέσα και εξοπλισμό. Πάρθηκαν αναπνευστήρες. Καλύψαμε τα έξοδα των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ. Καλύψαμε τα έξοδα του κλιμακίου των στρατιωτικών γιατρών και νοσοκόμων που ήρθαν. Δηλαδή, γίνανε τόσες ενέργειες μέσω της περιφέρειας που είναι κομμάτι του δημοσίου τομέα, αν θέλετε, του κράτους με την ευρεία του έννοια, και συνδράμαμε τη Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε σε μια δύσκολη περίπτωση, έτσι, και θυμάμαι τον Δήμαρχο που
πρόσφυξα το χέρι και του λέω: εδώ είμαι μαζί σου, ό,τι χρειαστεί και κάνουμε αυτό τον αγώνα μαζί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν αφήσαμε κανένα κενό, για να χρειαστεί να το καλύψει κάποιος άλλος. Αντιθέτως, ό,τι ζητήσαμε μέχρι στιγμής αυτό μας δόθηκε. Περιμένουμε τώρα μια καλύτερη, αν θέλετε, αντιμετώπιση στα θέματα των ελλείψεων του ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία γενικότερα της περιφέρειας, υπό την έννοια ότι ίσως να δοθούν κάποια κίνητρα επιπλέον για να είναι πιο ελκυστικές οι θέσεις αυτές των προσκλήσεων, των προκηρύξεων στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε μετά και την αναβάθμιση την τεχνολογική, ιατροτεχνολογική, να γίνει και σε προσωπικό αυτή η κάλυψη. Και θεωρώ ότι έχουμε καλύψει σε ένα μεγάλο ποσοστό, στο σημαντικότερο βαθμό, των αναγκών όλων των νοσοκομείων της χώρας. Μέσα από αυτή την κρίση, δυστυχώς, είχαμε απώλειες συνανθρώπων μας. Αυτό είναι το τίμημα που πληρώσαμε. Όμως, σταθήκαμε από την πρώτη στιγμή δίπλα στο πρόβλημα και δίπλα στους ανθρώπους. Οπότε, ό,τι έχουμε να ζητήσουμε, μπορούμε να το ζητήσουμε με ανθρώπους που ήρθαμε πιο κοντά και σε κεντρικό επίπεδο, αλλά σαφώς και σε τοπικό επίπεδο πλέον είμαστε πιο σοφοί για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Τώρα, κλείνοντας, θέλω να πάμε και σε ένα ακόμη θέμα, το οποίο μας το έθεσαν ακροατές μας όταν είπαμε ότι θα σε έχουμε στην γραμμή. Που έχει να κάνει κυρίως με τον αγροτικό κόσμο, και επειδή μπαίνουμε στην καλλιεργητική περίοδο, δεν μπορούμε να έχουμε φέτος εργάτες από τη γειτονική Αλβανία. Υποστηρίζουν παράγοντες από την Καστοριά που είναι στον κλάδο ότι με τους εργάτες που έρχονται από το γειτονικό κράτος, η Καστοριά χάνει κάθε σεζόν πάνω από 4 εκατομμύρια. Έχουν ζητήσει εδώ και οι συνεταιρισμοί να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα μέσα από τον ΑΕΔ, με μισθό, ασφάλεια, μισά-μισά και με το κράτος, ώστε να βρουν καστοριανή δουλειά στο πρωτογενή τομέα και να μην υπάρχει αυτή η αιμορραγία με εργάτες γης που έρχονται από άλλες χώρες. Θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό ρωτάνε και οι ακροατές μας, αν υποστηρίζετε ή θα υποστηρίξετε ένα τέτοιο project. Ήδη το έχω υποστηρίξει, ήδη το έχω αναφέρει, ήδη το έχω συζητήσει και με τον διοικητή του ΑΕΔ. Και αν θέλετε, είναι και η αγωνία μου εδώ και χρόνια, πάνω από μια δεκαετία, 15 χρόνια, αυτή η εξάρτηση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής από αλλοδαπά χέρια εργατών γης. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα στρατηγικό μειονέκτημα στη χώρα μας, το οποίο πρέπει να το υποκαταστήσουμε, και πάγια θέση δικιά μου τουλάχιστον και ως υπευθύνου κάποτε στον τομέα αγροτικού της σημερινής κυβέρνησης, ήταν μια προτεραιότητα ο εξελινισμός της ελληνικής γεωργίας και σε γεννητικό υλικό αγροτικών προϊόντων, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Εδώ θα πρέπει, είναι μια μεγάλη κουβέντα, κύριε Νασιούλη, αξίζει να την κάνουμε μόλις ηρεμήσουμε λίγο με τον κορονό, αλλά είναι και επίκαιρη να γίνει και τώρα, και το κύριο μήνυμα είναι να εμπλακούν Έλληνες με την αγροτική παραγωγή. Θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να βασίζεται σε Έλληνες που να δουλεύουν τη γη, να παράγουν τα τρόφιμα Έλληνες, γιατί είναι ο μέγιστος βαθμός ασφάλειας να βασίζεσαι σε εγχώριες δυνάμεις, σε γηγενείς δυνάμεις, την παραγωγή των τροφίμων σου. Είδαμε τι συμβαίνει με τον τουρισμό, που βασιζόμαστε στους επισκέπτες μας καταραίων περιοχές αυτές. Είδαμε τι συμβαίνει όταν εξαρτάται και η παραγωγή των τροφίμων μας από ξένους. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, αντιθέτως μας στηρίζουν, μας βοηθάνε. Όμως σε έκτακτες περιπτώσεις όπως αυτές βλέπουμε ότι μένουμε έολοι κυριολεκτικά. Και τι θα γίνει τώρα, θα χάσουμε την παραγωγή μας? Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Το είχαμε αναφέρει και πριν από 20 μέρες. Και βγήκανε να μας λιδωρήσουν, κύριε Νατσιούλη, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα. Όμως πολύ σύντομα έγιναν πρωτοσέλιδα, έγινε πρώτη είδηση και... Ναι. Ναι, αλλά άλλαξε η συζήτηση. Όταν δημόσια πρόσωπα δεν γνωρίζουν και τοποθετούνται έτσι, τι ζημιά κάνουν στον τόπο, και τέλος πάντων ας το κρίνουν οι πολίτες αυτό. Αλλά πάγια θέση, και αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα πλέον, να εμπλακούμε οι Έλληνες στην παραγωγή, όχι μόνο την επιχειρηματική, αλλά και σε οικογενειακό επίπεδο. Είναι μια κουβέντα που θα ήθελα να την κάνω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία διεθνώς και σε μένα προσωπικά ως προς την επισητιστική ασφάλεια της χώρας μας την περίοδο που διανύουμε και τα επόμενα χρόνια, και πρέπει να προλάβουμε να το καλύψουμε. Για ακόμη μια φορά
επισημαίνω την αναγκαιότητα να ασχοληθούμε και οικογενειακά με την παραγωγή των τροφίμων για να ενισχύσουμε την αυτάρκεια στα σπίτια μας, στα νοικοκυριά μας και το περίσσευμα να οργανωθεί σε εμπορικά σχήματα μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων που είναι και το μέλλον κατά την άποψή μου της αγροτικής παραγωγής σε περιοχές όπως η περιφέρειά μας. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την παραγωγή μας που μέχρι στιγμής δυστυχώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αλλοδαπούς, όμως την ίδια στιγμή γίνονται και ενέργειες και από την Περιφερειακή Αρχή να ενεργοποιήσουμε τους Έλληνες, τους νέους ανθρώπους να δούνε θετικά, δημιουργικά, ναι, με αγάπη τον πρωτογενή τομέα και να εμπλακούν. Πρέπει και εδώ και οι γονείς. Δεν είναι εύκολο, γονείς, είναι δύσκολη δουλειά. Δεν είναι εύκολη, ναι, δουλειά, να αλλά... μην αποθαρρύνουμε τα παιδιά μας, έτσι, να μην ακούμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και παρεξηγούν αναφορές που σχετίζονται την εμπλοκή στην αγροτική παραγωγή και τους απομονώνουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν προσφέρω στον τόπο υπηρεσίες. Και να ξέρουμε ότι τα αγαθά κόπης κτώνται. Σωστό. Τέλειωσαν οι εποχές, σωστό, κύριε Νασιούλη, ότι τάζανε λαγούς με πετραχίλια κάποιοι και λύναν τα πάντα με παροχές με κούφια λόγια. Έρχονται δύσκολα χρόνια και πρέπει να δυναμώσουμε τα νοικοκυριά μας. Και δυναμώνουν τα νοικοκυριά μας όταν μπορούμε και εμείς να πατάμε στα πόδια μας και να εξασφαλίζουμε το φαγητό μας. Πώς πάμε να δουλέψουμε σε μια δύσκολη δουλειά για να πάρουμε το μεροκάματο? Εδώ φαίνεται ότι είμαστε σε κατάσταση που πρέπει να εξασφαλίσουμε όσοι μπορούμε και την αυτάρκεια του σπιτιού μας. Και αυτό είναι υγεία, είναι δημιουργία, είναι όφελος, είναι κέρδος, είναι οικονομία, είναι ψυχολογία, δηλαδή είναι χαρά και δημιουργία. Γιατί αυτό να μην το δούμε και έτσι? Κύριε Κασαπίδη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν και αυτό το πρωινό Παρασκευής μαζί μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Κατσούλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.